Αφήνω ερωτήματα από τα πάντα. Καταρχάς, είναι βεβαιωμένο σίγουρο ότι εμείς ανήκουμε στην κεντροδεξιά και εκεί μας καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ανακαλύψαμε τον μεσαίο χώρο. Δηλαδή, ο μεσαίος χώρος είναι. Μάλιστα, θα ήθελα να σας θυμίσω επ' ευκαιρία, διότι αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται ποτέ, ότι η συνειδητική πράξη της Νέας Δημοκρατίας, την οποία είχα την τύχη και την τιμή να υπογράψω επί Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, εμείς μιλάγαμε ότι ο χώρος στον οποίο εκπροσωπούμε είναι από τις παρυφές αριστεράς μέχρι τις παρυφές δεξιάς, της άκρας δεξιάς. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι εμείς προσβλέπουμε σε έναν ευρύτερο κοινωνικό χώρο και σε αυτόν τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο απευθυνόμεθα πάντοτε. Διότι οι ταμπέλες αυτές έχουν πια εξαερωθεί. Δεν υπάρχουν, έχουν εξαϊλωθεί. Αυτή τη στιγμή εκείνο που ο κόσμος ενδιαφέρεται είναι να δει τι προγράμματα μπορεί να φέρει ο καθένας. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά και θα ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση ότι και τα δύο κόμματα εξουσίας αναφέρονται μόνο στα οικονομικά προγράμματα. Λες και μόνο η οικονομία είναι το Α και το Ω. Υπάρχουν και τα κοινωνικά προγράμματα. Υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα. Εγώ πολιτεύομαι σε μια περιφέρεια, όπως ξέρετε, την δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, η οποία έχει αυξημένα, πολύ αυξημένα κοινωνικά προβλήματα, με περισσότερο αυξημένο την ανεργία, η οποία αγγίζει σε ποσοστά δυσθεώρητα. Σκεφτείτε ότι το Πέραμα αυτή τη στιγμή είναι η περιφέρεια της Ευρώπης, σε όλων των χωρών, με 35% ανεργία. Δηλαδή είναι τρομακτικό, είναι αφήγο επισκευαστική, δεν δουλεύει καθόλου. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας για να μπορέσουμε να δώσουμε στον μέσο πολίτη την ευκαιρία να κρίνει ότι ποιος μπορεί να βγει καλύτερα από αυτή την κρίση στην οποία έχουμε πέσει. Εμείς έχουμε δεδομένα ότι από το 2012 διαχειριστήκαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο 2009, διότι αν ήθελα να αναφερθώ στο 2009, θα ήθελα να αναφερθώ στη στατιστική υπηρεσία και τα λάθη τα τεράστια που έκανε τότε, όταν έβαλε στο χρέος υποχρεώσεις οι οποίες ήταν εκτός χρέους και τις οποίες δεν έχει καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφισβητείτε ότι το έλλειμμα είναι 15,7 του 2009. Ασφαλώς και το αμφισβητώ. Και το αμφισβητώ εγώ, ο οποίος ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής που είχαμε καλέσει τον κύριο Γεωργίου, τον τότε και νυν Γενικό Γραμματέα της Στατιστικής Υπηρεσίας, και είχε εντάξει μέσα στο χρέος τότε τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη Γαλλία, τα ασφαλιστικά της ταμεία τα έχει εντάξει σε έναν ιδιαίτερο οργανισμό που δεν ανήκει στο δημόσιο χρέος. Άρα το δημόσιο χρέος δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ήταν και κάτι άλλο ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2009, τώρα μιλάω για το παρελθόν, αλλά μου έδωσε την αφορμή ο κ. Πεταλωτής, ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2009 την τύχη της χώρας την είχε ο κ. Παπανδρέου. Και τότε άφησε να ξεφύγει το χρέος πολύ. Το κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Θα επανέλθω στα κοινωνικά θέματα. Θα απαντήσει και ο κύριος Πεταλωτής μετά. Θα επανέλθω στα κοινωνικά θέματα. Η καταπολέμηση ανεργίας. Πώς γίνεται? Με ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη? Με μοχλούς και μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να γίνει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως γίνεται σε περιόδους όπου έχουμε ευημερία, όχι σε περιόδους ύφεση. Όχι, κύριε Τραγκάκη, ένα λεπτό. Τελειώνω λοιπόν. Να φέρω δύο παραδείγματα. Την Κόσκο, παραδείγματος χάρη. Η Κόσκο είναι η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έγινε στη χώρα μας. Απέδωσε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, έδωσε 1.000 θέσεις εργασίας στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά, και έχει υψηλό πολλαπλασιαστή σε ό,τι αφορά τα κέρδη της. Κρατήστε αυτή τη λέξη που χρησιμοποίησα, υψηλό πολλαπλασιαστή. Παίρνοντας τώρα και την προβλήτα 1, θα δημιουργήσει άλλες 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Ξέρετε τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ τότε και τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Θα καταργήσουμε τη συμφωνία με την Κόσκο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια η χώρα πήρε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα γίνουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις ώστε τα περιφερειακά αυτά αεροδρόμια να γίνουν αποδεκτά, ώστε να δέχονται τσάρτερ τα οποία θα φέρουν εκατομμύρια τουριστών. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε ρεκόρ τουριστικών αμφίξεων εφέτος 23 εκατομμύρια, με προοπτική το 2015 να φτάσουμε στα 30 εκατομμύρια. Πώς θα γίνουν αυτά αν δεν γίνουν βελτιώσεις στα περιφερειακά μας αεροδρόμια? Άρα αυτό πρέπει να στοχεύσουμε, σε αυτό πρέπει να βγάλουμε όλοι μας και ο ελληνικός λαός να κοιτάξει κατάματα τον εαυτό του και να πει ποιος μπορεί να μου δώσει την προοπτική, ποιος μπορεί να μου δώσει τη σταθερότητα. Διότι αν δεν δοθεί αυτή η σταθερότητα, εγώ θα χρησιμοποιήσω ελαφρώς τη θέση, τη λέξη δυστύχημα. Πιθανόν να έχουμε δυστύχημα. Και ο νόητο τι θα αφορά αυτό το δυστύχημα. Να μείνουμε σε αυτό, να πάω στον κύριο Κυρίτσο. ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έχει μια.